ότι είναι για το καλό των παιδιών και την ασφάλειά τους. Όπως είπε ο κύριος Τσιλαχτού, λέει ότι εφόσον αξιολογηθούν περίπου τα 100 παιδιά, ότι περίπου στα 20. Εντάξει, συμφωνούμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που ότι εντάσσονται στην είναι παιδιά με αναπηρίες, αλλά έχουν περίπλοκα προβλήματα υγείας. Εμείς αναφερόμαστε στα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια αόρατη αναπηρία, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κινητικό πρόβλημα, πρόβλημα με συντονισμό, τα οποία τσίνα τα παιδιά συγκεκριμένα δεν χρειάζονται να υποβληθούν σε τούτη την αξιολόγηση. Άρα τι κάνουμε τώρα, κυρία Χατζηγεωργίου, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα πραγματικά είναι αρκετοί γονείς που λένε ότι δεν θα υποβάλουν το αίτημα αξιολόγησης. Και απαιτούμε όπως το Υπουργείο Παιδείας ανακαλέσει την απόφαση και τη Δευτέρα να επιστρέψουν κανονικά στις σχολικές μονάδες στα παιδιά τα συγκεκριμένα που απόκλεισε. Επιμένουμε, είμαστε κάθετοι στις θέσεις μας. Αν δεν γίνει το αίτημα μας αποδεκτό, δυστυχώς ίσως να πρέπει να μιλήσουμε πάλι τη Δευτέρα στο Υπουργείο. Μα λένε ότι συμβουλεύτηκαν τους ειδικούς. Τώρα να ζητούμε φυσικά ποιους ειδικούς συμβουλεύτηκαν, γιατί όσους ρωτήσαμε μας είπαν ότι δεν συζήτησαν ποτέ αυτό το θέμα. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε εμείς, γιατί δεν είχαμε καλεστεί στις διαβουλεύσεις. Κάτι άλλο, μιας και δόθηκε μου ο λόγος για να μιλήσω για την εκπροσώπηση. Θα πρέπει οι συνοσπονδίες της προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης να γίνουν κάποιες καταστατικές πρόνοιες που να εκπροσωπούν αναλογικά τα δικά τους συμβούλια με γονείς παιδιά με αναπηρίες. Αυτή τη στιγμή αυτές οι συνοσπονδίες εκπροσωπούν τα παιδιά τα δικά μας, τα οποία δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός που εκπροσωπεί τα παιδιά με αναπηρία. Δυστυχώς στις εκπροσωπήσεις των παιδιών αυτών βρίσκουμε πόρτες κλειστές. Υπάρχουν κάποιοι συνδέσμοι που εκπροσωπούν τα παιδιά με αναπηρία. Γι' αυτό που αντιδρούμε εμείς ότι επαρθήκαν κάποιες αποφάσεις χωρίς να ενημερωθούν οι γονείς, χωρίς να ακουστούν οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις των γονέων. Κυρία Πιτσάλη,